Στην κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Γεια σας, κυρία Σημακοπούλου, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς για την ανταπόκρισή σας. Γεια σας, κύριε Κούλογλου, πώς είστε? Καλησπέρα, καλά, μια χαρά. Καλησπέρα. Είστε και οι δύο στη φωλιά του κορονοϊού στις Βρυξέλλες? Όχι, πάνε μια χαρά στις Βρυξέλλες. Δεν πάνε καλά. Τι καλά. Όχι και μια χαρά. Σε σχέση με το πώς πηγαίνατε στην αρχή. Κλείσανε τις καφετέρειες, κλείσανε τα. Τα κλείσανε όλα τώρα. Καλύτερα δεν πάτε από την αρχή τώρα, δεν είναι καλύτερα η εικόνα? Όχι. Και η αρχή. Όχι. Αφού τα έκλεισαν όλα τώρα. Α, νόμιζα ότι έχει σταθεροποιηθεί τουλάχιστον η κατάσταση. Όχι. Από τις 10 η ώρα είναι κλειστά. Είναι εντελώς κλειστά τώρα. Α, έκλεισαν από χθες όλα. Εντελώς, εντελώς. Πείτε του τέτοια του Δημήτρη Τάκη γιατί θέλει. Όπου 10 η ώρα στις Βρυξέλλες είναι φως ακόμα, είναι μέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα πολιτικά θέματα. Ξεκινήσω από εσάς, κυρία Σημακοπούλου. Έχει ανοίξει εδώ μια τεράστια αντιπαράθεση, ακόμα και εσωκομματική στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μην μείνουμε μόνο σε αυτό, σε σχέση με τον ποινικό κώδικα, σε σχέση με το αν ευνοεί ή όχι την Χρυσή Αυγή, και θα ήθελα την απάντησή σας ευθέως να μας πείτε, γιατί δεν είναι ένα τυχαίο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, με εσάς ουσιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία να υπονοείτε ότι ευνόησε και μάλιστα συνειδητά τη Χρυσή Αυγή. Ο κ. Κοντονής λέει κάτι τέτοιο, αλλά δεν λέει ότι το έκανε συνειδητά αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα ήθελα να μας πείτε γενικά γι' αυτό, να μας το σχολιάσετε και να μας δώσετε και οι δύο, και θα πάω και στον κ. Κούλογλου γι' αυτό, μία απάντηση για το τι μπορεί να γίνει με τον κύριο Λαγό που να απομεινάρει τη Χρυσή Αυγή στην Ευρωβουλή. Ένα-ένα όμως. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο. Το πρώτο είναι αν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευνόησε το. Ναι, βεβαίως. Και για τον ποινικό κώδικα και πώς βλέπετε και την κριτική που έκανε ο κ. Κοντονής. Πιστεύω ότι ένα από τα χειρότερα πράγματα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το να παράσχει ηθική νομιμοποίηση και πολιτική κάλυψη στη Χρυσή Αυγή. Και γιατί πιστεύετε ότι το έκανε των Ελλήνων αυτό? Το έζησα τη σύμπλευσή τους με τη Χρυσή Αυγή σε τρεις πολύ σημαντικές ψηφοφορίες. Η πρώτη ήταν, όπως ξέρετε, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου συμπλέψανε με τη Χρυσή Αυγή. Σας υπενθυμίζω για να αντιπαραθέσω την ηθικά κολάσιμη στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον κύριο Σταύρο Δήμα, ο οποίος είναι υπόδειγμα ήθους και αξιοπρέπειας, που είπε ότι εγώ δεν θέλω να γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους ψήφους της Χρυσής Αυγής. Και το αντιπαραθέτω αυτό με τις αργότερα δηλώσεις του κ. Βούτση, όταν υπήρξε σύμπλευση τρίτη φορά, γιατί τη δεύτερη ήταν στο δημοψήφισμα, και την τρίτη φορά στην αλλαγή του εκλογικού νόμου, που είπε ότι δεν υπάρχουν μη ευπρόσδεκτες ψήφοι. Να θυμίσω και μία τέταρτη. Να θυμίσω και μία τέταρτη που είχε και συμβολικό χαρακτήρα. Είμαι ο Γιώργος Αμουρούτης. Είναι στην καταψήφιση του αντιρατσιστικού νόμου που είχε φέρει τότε η κυβέρνηση το 2013. Βεβαίως. Και ειδικά Βεβαίως. Στη διάταξη για τα ολοκαυτώματα για και τις γενοκτονίες. Σύμπλευση ΣΥΡΙΖΑ Χρυσής Αυγής τότε. Πολύ ωραία. Εγώ μπορώ να σας θυμίσω ότι επειδή εμείς ζήσαμε μαζί τις στιγμές τις δραματικές όπου έπρεπε να πάρθει η απόφαση, που δεν ήταν αυτονόητη η απόφαση, εάν όντως πρέπει. Κάποιοι λέγανε, αν θυμάστε κύριε Μουρούτη τότε, ότι έπρεπε να βγαίνω εγώ που ήμουν εκπρόσωπος τύπου στα παράθυρα με τον Κασιδιάρη και να αντιπαρατηθέμεθα. Και κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι έτσι θα συνομιμοποιήσουμε και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και προχτές λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τον πήρε ο πόνος και η μνήμη την νίκη για τη δημοκρατία. Πού ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε? Και προχτές που ο κύριος Λαγός σηκώθηκε στην Ευρωβουλή και έλεγε ότι παραβιάζεται το κράτος δικαίου, δεν έβριζε τον κύριο Τσίπρα, τώρα που το σκέφτομαι. Έλεγε ότι είναι πολιτικός αλήτης ο κύριος Σαμαράς. Και τότε βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάει, γιατί όταν ο κύριος Λαγός προχτές έστειλε σε χίλιους ανθρώπους μέσα στο κοινοβούλιο σε όλους τους συναδέλφους, δεν απάντησε κανένας από τη ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχει κατάλυση του κράτους δικαίου, επειδή βρίζανε τον κύριο Σαμαρά. Μόνο εγώ τους απάντησα. Τώρα ξαφνικά που καταδικάστηκαν, τώρα ξαφνικά είναι νίκη της δημοκρατίας. Πού ήταν οι ΣΥΡΙΖΑΙ, κύριε Κούλογλου? Εσείς δεν ήσασταν βουλευτής, ο κύριος Μουρούτης το θυμάται. Όταν σηκώθηκε ο κύριος Παπάς, που τώρα καταδικάστηκε, ο οποίος είναι Γιαννιώτης, και ο οποίος στην ίδια πόλη ζούσαμε, και καθίβριζε εμένα επειδή η μητέρα μου είναι εβραϊκής καταγωγής. Ποιος βγήκε από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζετε, να ασχοληθεί με αυτό και να με υπερασπιστεί τότε? Ουδείς σας διαβεβαιώνω. Και όχι μόνο. Τώρα δεν ήταν. Ο Παπαδημούλης ξαφνικά θυμήθηκε ότι είναι νίκη της δημοκρατίας και γράφεται τώρα για τον κύριο Λαγό και κοροϊδεύεται τον κόσμο χάρη στον ποινικό κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Χάρη σε αυτόν τον ποινικό κώδικα, τι θα πάθει τώρα ο κύριος Λαγός? Λοιπόν, αυτό. Θα παραμείνει και στην φυλακή να πάει, θα παραμείνει ευρωβουλευτής. Ένα-ένα τα θέματα, κυρία Σημακοπούλου, επειδή το θέμα του κυρίου Λαγού, ειδικά θέλω να το ρωτήσω και στους δύο. Κρατήστε το να το συζητήσουμε μόλις απαντήσει ο κύριος Κούλογλου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Γιάννη, πήγαινε την ερώτησή στον κύριο Κούλογλου. Φίλε Στέλιο, θέλω να ρωτήσω το εξής, που θα ρωτούσες και εσύ αν ήσουν δημοσιογράφος όπως πριν από 3 χρόνια. Πώς τα καταφέρατε ένα θέμα που το θεωρούσατε πάντα προνόμιο της αριστεράς να καταδικάζει το φασισμό,
όχι μόνο να μην το εισπράτετε ως προνόμιο, η νίκη ανήκει στο Σαμαρά Βενιζέλο που ξεκίνησαν την υπόθεση και την Καρπούντο αυτές τις μέρες οι άνθρωποι, και εσείς βρίσκεστε καταγγελόμενοι από τον προηγούμενο Υπουργό Δικαιοσύνης ότι θέλατε να θωώσετε τη Χρυσή Αυγή και πάτε σε διαγραφή. Δηλαδή, πώς το έχετε καταφέρει αυτό? Ελπίζω να μου δώσετε τον ίδιο χρόνο. Εννοείται. Να απαντήσω. Πάντα το κάνουμε αυτό, το ξέρετε, δεν βγαίνει πρώτη φορά. Καταρχήν θέλω να διευκρινίσω ότι στην επιστολή λαγού στους ευρωβουλευτές απάντησε η κυρία Ασημακοπούλου και απάντησα και εγώ. Και λέγοντας ότι αυτά που λέει για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα είναι αλυπόστατα. Πήρα δηλαδή την θέση και υπεράψα η χώρα μας. Και μετά ξεκίνησε μια αντιπαράθεση με τον κύριο Λαγό, με συνεχή επιστολές. Έστειλε αυτός άλλη επιστολή εναντίον μου. Με είπε στα ελληνικό το φανό του Στάλιν κτλ. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Ενδεχομένως η κυρία Σημακοπούλου να μην το πήρε είδηση. Αυτό, αλλά πάντως η κοινή γνώμη το πήρε και μάλιστα διεθνώς. Γιατί είχα και αντιδράσεις από ευρωβουλευτές άλλων χωρών που μου λέγανε τι λέει αυτός κτλ. Κύριε Κουρούμπλου, δεν σας διακόπτω. Μόνο να πω ότι δεν είπα ότι δεν στείλατε επιστολή. Είπα ότι τη στείλατε μετά. Αυτό είπα. Μετά και ότι δεν υπερασπιστήκατε στην επιστολή σας τα fake news για τον κύριο Σαμαρά. Αυτό είπα. Την είδα βεβαίως στην επιστολή. Όχι, υπερασπίστηκα και είπα ότι αυτά που λέει ο Λαγός ότι είναι το περικράτους δικαίου στην Ελλάδα που παραβιάζεται είναι ανυπόστατα. Η επιστολή είχε τίτλο «Ένας νεοναζί ανάμεσά μας» και εξηγούσε ποιος είναι. Θα πάμε και στον κύριο Λαγό και το τι μπορεί να γίνει με τον κύριο Λαγό. Πάμε τώρα στο ερώτημα του Γιάννη. Επομένως, τώρα το ερώτημα ότι δεν κάναμε τίποτα εμείς και έκανε η κυρία Σημακοπούλου. Τα προσπερνώ. Πάμε σε αυτό που σας είπε ο Γιάννης Πολίτης. Ωραία. Αυτό που με ρωτήσατε. Καταρχήν, θέλω να πω εισαγωγικά ότι είναι πραγματικά λυπηρό σε μια τέτοια στιγμή που έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα από την ελληνική δικαιοσύνη αυτή η ιστορία να γίνεται αντικείμενο για κομματικό κριτικού. Και το λέω αυτό διότι μετά από πολύ καιρό και με αμφισβητήσεις της δικαιοσύνης, ιδίως για τους νέους ανθρώπους, τους δημοκρατικούς νέους ανθρώπους και τα παιδιά είναι τα περισσότερα, η νεολαία είναι δημοκράτες, αυτή η απόφαση αποκατέστησε το σεβασμό τους προς τη δικαιοσύνη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι όντως, και αυτό βέβαια. Το οποίο αποκατέστησε το χαλάμε εμείς τώρα για μικροκομματικούς λόγους. Πάμε τώρα στην ιστορία. Τι έγινε ακριβώς? Εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα. Θα πω ότι η κυρία... Ας πάρουμε μια ουδέτερη φωνή κάπως. Την κυρία Φίσα και την υπεράσπισή της. Δηλαδή τη δικηγόρο της οικογένειας Φίσα. Η οποία θα έχει κάθε λόγο να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κακός ή έκανε καλός. Η δικηγόρος της κυρίας Φίσα, η κυρία Ντομπαζόγλου, μόλις πριν από λίγες ώρες έκανε δήλωση που λέει ότι αυτά περί ευνοϊκής μεταχείρισης χρυσαυγητών κτλ. Είναι τελείως ανυπόστατα. Και πραγματικά, ας πούμε, απορώ πώς ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία έχει ξεχάσει την παροιμία ότι δεν μιλάνε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου. Διότι αυτοί συνεργαζόντουσαν με τη Χρυσή Αυγή. Ακόμα και τώρα ο κύριος Πατούλης συνεργαζόταν με τη Χρυσή Αυγή στην νομαρχία, στην περιφέρεια Αττικής. Ο πρώην νομάρχης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ψωμιάδης, έλεγε ότι η Χρυσή Αυγή και η Νέα Δημοκρατία είναι συγκινητικό. Ο Ψωμιάδης έχει φύγει 100 χρόνια τώρα από τη Νέα Δημοκρατία όμως. Δεν έχει φύγει. Διαγράφηκε από το Σαμαρά, κύριε Κουλούμπλου. Ο κύριος Μπαλτάκος. Διαγράφηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Διαγράφει επίσης από τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι προτιμώ το παιδί μου να είναι στη Χρυσή Αυγή παρά να είναι στην Γνέη στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά έλεγε. Δηλαδή προτιμούσε να είναι σε εγκληματική οργάνωση παρά στην Γνέη στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά έλεγε. Κύριε Κουλογλού, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Κουλογλού. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Αφήστε με. Είπε Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Όχι, μια κουβέντα και, έχουμε στη Νέα Δημοκρατία θειασότες τον Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, τον κύριο Βορύδη. Τι σχέση έχει αυτό με τη δίκη όμως και το αποτέλεσμά της? Ο κύριος Λούλης, ο οποίος ήταν ημιτητής του Παπαδόπουλου, αφού ήταν γενικός γραμματέας του Ελληνικού. Ωραία, σκεφτείτε αυτά που λέτε. Ωραία, μισό λεπτό. Λέτε όλα αυτά που λέτε και έχουν μπει οι φυλακοί επί Σαμαρά. Θέλετε να δεχτούμε ότι είναι ακροδεξί. Μισό λεπτό. Να δεχτούμε ότι είναι ακροδεξί. Μπήκαν φυλακοί επί Σαμαρά, δικάστηκαν επί Μητσοτάκη. Αυτό τι λέει δηλαδή τώρα? Ούτε αυτό λέει τίποτα. Και είναι και ακροδεξί. Τι λέτε? Λέμε ότι ας υποθέσουμε να δεχτούμε το δικό σας συλλογισμό ότι είναι ακροδεξί. Μπήκαν φυλακοί επί Σαμαρά, δικάστηκαν επί Μητσοτάκη και τώρα έχουμε τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κοντονή,
να λέει ότι με, ο δικός σας υπουργός να λέει ότι ήταν και ευνοϊκοί οι όροι τους οποίους περάσατε για τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, δικάστηκαν με Μητσοτάκη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό δηλαδή, που λέει ο κ. Κοντονής, τι σημαίνει? Ο Μητσοτάκης πήρε την απόφαση. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Ωραία, τι σημαίνει αυτό που λέει ο κ. Κοντονής? Συνελήφθησαν επί Σαμαρά, μου λέτε. Ναι. Μα φυσικά. Αφού ναι. δολοφόνησαν, έπρεπε να συλληφθούν. Τι άλλο να έκανε? Δηλαδή, αυτό δεν είναι φυσικά. Ήταν δεν είναι φυσικά. Το έχουν κάνει τρομερό κατόρθωμα. Συγχαρητήρια ότι πιάσατε τους δολοφόνους. Πριν πιάσετε τους δολοφόνους όμως, γιατί αυτό έγινε το Σεπτέμβριο του 2013, σας θυμίζω ότι τον Ιανουάριο του 2013 είχαν σκοτώσει, δολοφονήσει οι Χρυσαυγίτες ένα Πακιστανό και στο διάστημα μέχρι τότε είχαν κάνει μια σειρά βιοπραγίες και δεν έγινε τίποτα. Και γι' αυτό ο Ρουπακιάς πώς πήγε και δολοφόνησε? Γιατί νόμιζε ότι δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα τον πειράξει κανένας. Ήταν προαναγγελία ενός. Ήταν δολοφονία. Προαναγγελτή στα δολοφονία. Συνοψίζω την επιχειρηματολογία σας, κύριε. Μισό λεπτό, κυρία Σιμακοπούλου. Όταν κάποιος σκοτώνεται, όταν σκοτώσανε και δεν τους πιάσανε, φταίει ο Σαμαράς. Όταν όμως τους στέλνουν στη δικαιοσύνη. Μισό λεπτό να απαντήσει, κυρία Σιμακοπούλου. Μισό λεπτό να απαντήσει, γιατί στο σκάφο δεν έκανε. Μπράβο και μπράβο ότι ο Σαμαράς μετά από μία περίοδο ανοχής της Χρυσής Αυγής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο οικόνομος το σημερινός, ότι έκανε τα στραβά μάτια στη βία της Χρυσής Αυγής, αυτά λέει ο οικόνομος, που είναι συμπεριληπτικό φίλο. Αλλά μπράβο του, μετά από μια. Και όταν έφτασαν τα πράγματα στο αμήν και ξεχύλισε το ποτήρι, έκανε αυτές τις στραβές. Και μπράβο ότι στις σημερινές συνθήκες η κυβέρνηση εξασφάλισε τις προϋποθέσεις να γίνει μια δίκη. Μισό λεπτό. Τι μου λέτε τώρα? Το ακούμε αυτό που λέτε, αλλά δεν θα ρωτήσω. Μισό λεπτό. Δεν μπορώ να ρωτήσω. Παρακαλώ, οι διασώτες της σοβαρής Χρυσής Αυγής επιτέλους να σοβαρευτούν. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κύριε Κουλογλού, όταν η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι με τον ποινικό κώδικα θα πέσει η Χρυσή Αυγή στα μαλακά, εγώ το άκουγα και εσείς που είστε ΣΥΡΙΖΑ δεν τα ακούσατε. Μισό λεπτό. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση. Μισό λεπτό. Επειδή είστε στο Skype, δεν είναι εύκολο αυτό. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κούλογλου. Δεν μπορώ να ρωτήσω την κυρία Σιμακοπούλου για τον κύριο Κοντονή. Γιατί τα λέει αυτά που λέει ο κύριος Κοντονής? Ο κύριος Κοντονής διευκρίνησε, είπε ότι έχει διαφωνίες με την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Και εσείς είπατε ότι ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Η διευκρίνηση ότι αυτές. Ότι η αποχώρησή του από την Κεντρική Επιτροπή δεν σχετίζεται με τις όποιες διαφωνίες είχε σχετικά με την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Και βγάλατε μία ανακοίνωση που λέτε ότι ταυτίζεται με την Δημοκρατία. Αυτό δεν είπατε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μία ανακοίνωση κατά του κύριου Κοντονή. Ο κύριος Κοντονής, εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα έχω και εγώ τα ερωτήματά μου. Ο κύριος Κοντονής διαλέγει τη σημερινή μέρα μετά τη χθεσινή απόφαση να ανακοινώσει ότι παραιτείται από την Κεντρική Επιτροπή και παρεμπιπτόντως να πει ότι διαφωνούσε με τον ποινικό κώδικα. Okay. Αυτό το κρίνει όπως θέλει καθένας. Αλλά εγώ δεν μπορώ να μπω σε θεωρίες συνωμοσίας. Κατά τη γνώμη μου, έκανε πολύ κακά ο κ. Κοντονής που διάλεξε σήμερα να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρετε ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ, για όνομα του Θεού, είναι το κόμμα που μπορεί να έχει διαφωνίες και να τις λες, θα μπορούσε τις διαφωνίες του για τον ποινικό κώδικα να τις είχε πει. Μα λέει τι είχε πει στον κύριο Τσίπρα, τα είχε υποδείξει και μάλιστα το είχε κάνει και η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αυτό το 2019. Αυτό λέει ο κύριος Κοντονής. Να τα πει, θα έπρεπε να τα πει τότε που ψηφιζόταν. Τότε λέει ότι τα είχε πει. Τότε λέει ότι τα είχε πει. Και στο τέλος λέει ψήφισε. Δεν είπε τίποτα ο κύριος Κοντονής τότε. Έτσι λέει εκείνο σήμερα, αυτό λέει. Ότι εγώ τα είχα πει αυτό στον κύριο Τσίπρα. Θα διαγραφεί ο κύριος Κοντονής. Κύριε Κουλογλού. Κύριε Κουλογλού. Δημόσια βγήκε σήμερα, γιατί δημοσίως δεν εξέφρασε, λέω, τις διαφωνίες του τότε. Υπάρχει κάποιο θέμα εδώ. Αλλά εντάξει, τώρα από εκεί πέρα. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Κοντονής σήμερα που βγήκε δύο φορές και είπε για περί σταλινισμού και περί ψευτών κλπ. Κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Επικαλείται και ανακοίνωση που είχε κάνει τότε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία έλεγε τότε νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ότι με την αλλαγή του ποινικού κώδικα ευνοείται η Χρυσή Αυγή. Ελήφθη υπόψη καθόλου εκείνη η ανακοίνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν τότε. Ξέρω, αλλά όπως καταλαβαίνετε, εάν το είπε, δεν το γνωρίζω αυτό, δεν θυμάμαι την ανακοίνωση στην όλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν το είπε αυτό, άρα αποδεικνύει ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε τότε και ο κύριος Κοντονής να βγει και να πει τα ίδια. Το γεγονός ότι το λέει σήμερα μου δημιουργεί ορισμένα. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό τώρα και τους δύο και να πάω στην κυρία. Βάλτε μια τελεία, κύριε Κουλογλού. Ότι ο ποινικό κώδικα δεν γίνεται αυτό. Ο ποινικός κώδικας είναι κάτι πολύ μεγάλο πράγμα. Προφανώς. Καθορίζει τις σχέσεις των πολιτών με την εξουσία
Και δεν γίνεται φωτογραφικά για μία δίκη. Σωστό είναι αυτό. Για δύο δίκες, λοιπόν, ούτε για πάμε να δούμε λίγο κάτι πρακτικό. Πάμε να δούμε κάτι πρακτικό. Πείτε πραγματικά ότι δεν ξέραν αυτοί που ψηφίζανε, που φτιάξανε και που ψηφίζανε τον ποινικό κώδικα ότι κυρία θα πέσουν στα μαλακά. Κυρία Σιμακοπούλου, θα ήθελα να μου απαντήσετε. Μισό λεπτό. Έχει χρυσή αυγή στα μαλακά. Μήπως τότε να πω και εγώ ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα πλάκα μου κάνει. Κύριε Σόλεπτο, μισό λεπτό. Και αυτό είναι καθήκον όλων μας. Θα ήθελα να μου απαντήσετε στην πράξη κάτι πρακτικό τώρα. Κάτι πρακτικό. Να ακούσετε στην πράξη πώς πέφτει στα μαλακά ο κύριος. Λοιπόν, κυρία Σιμακοπούλου, έρχομαι σε εσάς και θα ρωτήσω το ίδιο πράγμα για τον κύριο Κούλογλου. Μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε τι θα γίνει και τι μπορεί να γίνει με τον κύριο Λαγό. Πώς θα περιοριστεί η δράση του στο Ευρωκοινοβούλιο. Πότε, τι συζητιέται αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά, η ποινή δεν έχει καθοριστεί. Έτσι. Υπάρχει μόνο εισήγηση αυτή τη στιγμή. Δεν έχω χάσει κάποιο επεισόδιο. Όχι, είναι ευρωβουλευτής όμως αυτή τη στιγμή που ανοίξει εγκληματική οργάνωση με τη Βούλα. Είναι ευρωβουλευτής που ανοίξει εγκληματική οργάνωση. Με τον προηγούμενο λοιπόν ποινικό κώδικα, άμα καταδικαζόταν και δεν υπήρχε αναστολή, θα είχε νομίζω 10 με 20 χρόνια φυλακή. Τώρα έχει 5 με 10 χρόνια φυλακή. Αν δεν υπάρξει λοιπόν αναστολή της ποινής του, διαδικαστικά θα συμβεί το εξής. Ενώ προφανώς αυτός θα κάνει έφεση, θα έρθει από τις ελληνικές αρχές ένα αίτημα για την άρση της ασυλίας του στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα περάσει αυτό από τις διοικητικές υπηρεσίες, κατόπιν τούτου θα περάσει από το Προεδρείο, θα πάει στην αρμόδια επιτροπή, θα αναλύσει η αρμόδια επιτροπή το αίτημα, θα το παραπέμψει στην Ολομέλεια. Στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε για την άρση της ασυλίας του. Αυτή είναι η διαδικασία του πράγματος. Λοιπόν, από τη στιγμή που εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει η ασυλία του, έχω ειλικρινά πιστεύω ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα άρει την ασυλία του κυρίου Λαγού. Τι σημαίνει τούτο? Σημαίνει ότι θα πάει φυλακή εφόσον δεν υπάρχει αναστολή της ποινής. Ναι, αλλά δεν θα σταματήσει να είναι ευρωβουλευτής. Σας υπενθυμίζω, θυμάστε όταν ήταν στη Χρυσή Αυγή, είχαν προφυλακιστεί. Βέβαια, και μετά ξαναγύρισαν ως βουλευτές. Πώς δεν θυμόμαστε. Τους φέρναμε, όχι μόνο αυτό, αλλά και όταν ήταν προφυλακισμένοι, τους φέρνανε στη Βουλή και ψηφίζανε. Ναι, σωστά. Σωστά. Γιατί με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα ενώ θα χάνανε τα πολιτικά του. Ούτε με τον προηγούμενο θα τον έχανα, γιατί χρειάζεται τελεσίδικη απόφαση, κυρία Σιμακοπούλου. Μάλιστα, όταν θα τελεσίδικούσε. Μετά από 3-4 χρόνια. Μάλιστα, μπορεί να έχανε την έδρα του. Και τώρα όμως δεν θα χάσει την έδρα του. Αλλά και να χάσει την έδρα του, θα έρθει ο επόμενος της Χρυσής Αυγής. Για να συνεννοηθούμε. Για να χάσει κάποια στιγμή να έχανε την έδρα του, θα έρθει ο επόμενος. Και ο άλλος χρυσαυγήτης που έχουμε. Δεν θα πάθει τίποτα. Θα μείνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Ποιος είναι ο επόμενος? Ο επόμενος κάτω από αυτόν δεν ξέρω ποιος είναι, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Μου το είπανε από το γραφείο μου, αλλά δεν τον ήξερα. Μας είπε εδώ εχθές. Υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσετε να μην εκφράζετε τη Χρυσή Αυγή στο Ευρωκοινοβούλιο? Μας το είπε χθες εδώ η κυρία Καϊλή, ότι το μετέφερε στον κύριο Σασόλη αυτό. Εντάξει, υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Τώρα μου λέτε τι θα συμβεί. Ναι, λέω, τι σκέφτεστε να διεκδικήσετε εσείς? Σε αυτό, εσάς ρωτώ. Τι να διεκδικήσω δηλαδή? Σας φαίνεται εφικτό? Αναγκαστικά θα εφαρμοστεί ο κανονισμός. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε να διεκδικήσω να μην μιλάει? Αν είναι φυλακή δεν θα μιλάει. Δεν είμαι σίγουρη, δεν ξέρω τι προβλέπει ο κανονισμός για το αν πρέπει να ψηφίζει. Αλλά επειδή τώρα έτσι και λιώς ηλεκτρονικά ψηφίζουμε, δεν νομίζω ότι θα μπορεί να κάνει παρουσίες στην Ολομέλεια. Αν θα μπορεί τώρα να στέλνει γραπτά κείμενα στην Ολομέλεια και είναι υποχρεωμένη η Ολομέλεια να τα δεχτεί. Σας ομολογώ ότι δεν το έχω ψάξει. Είναι κατανοητό, δεν συμβαίνει και συχνά. Εμείς η προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή και εγώ στην ομιλία μου προχθές στην Ολομέλεια είναι να αναδείξουμε ότι έχει καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή για να δείξουμε ότι η χώρα μας υπάρχει σεβασμός του κράτους δικαίου και δεν έχει καμία θέση, δεν έχουν καμία θέση οι μνητές και μιμητές του ναζισμού. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται πολιτικά. Λοιπόν, για να ακούσω και εσάς, κύριε Κούλογλου, τι λέτε. Λοιπόν, καταρχήν θεωρώ ότι σίγουρα θα έρθει η ασυλία του κύριου Λαγού, και αν εντωμεταξύ το ελληνικό δικαστήριο έχει αποφασίσει να φυλακιστεί για να εκτίσει την ποινή του, τότε θα γυρίσει στην Ελλάδα, αν δεν το σκάσει ή και το σκάσουν κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό ακόμα δεν είμαι απολύτως βέβαιος. Να είστε βέβαιος, γιατί τους παρακολουθεί η αστυνομία αυτούς που διώκονται. Μέρες τώρα, μήνες μην πούμε. Εντάξει, ωραία, άμα το λέτε εσείς. Με υπαλλοποιεί αυτό. Να δούμε για το λέω δημοσιογραφικά από το ρεπορτάζ, το δικαστικό. Αυτό εντάξει, μπορεί. Κοιτάξτε, εγώ δεν ότι ξέρουν ακόμα και τις ώρες που κινούνται, ακόμα και τα ωράρια τους και τις συνήθειές τους. Θα σας πω κάτι, ότι θεωρώ ότι ορισμένοι από αυτούς ή τουλάχιστον από τα άλλα στελέχη που έχουν μείνει
προς το παρόν έξω, θα περάσουν σε τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτή είναι η τάση που βλέπουμε και διεθνώς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αν θέλετε να. Τώρα, η διαδικασία είναι σχετικά απλή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άρα θα έρθει η ασυλία. Και κάτι τελευταίο για τις ποινές. Η κυρία Σμογοπούλου, ενδεχομένως να μην το ξέρει, η ποινή δεν είναι από μέχρι 10 χρόνια, είναι μέχρι 15 χρόνια για εγκληματική οργάνωση. Και επίσης, σε σχέση με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα, στην πραγματικότητα, οι ποινές που θα εφαρμοστούν, ο καθένας θα τις υπηρετήσει τις ποινές του, είναι μεγαλύτερες από ό,τι ήταν παλιά. Διότι με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα, ξέρετε ότι με καλή διαγωγή στο 1 τρίτο έφευγες, ενώ τώρα πέφτει στα 2 πέμπτα. Δηλαδή, ένας που είχε πάρει ισόβια. Είναι λάθος αυτό. Αυτό που λέτε είναι λάθος. Τα 2 πέμπτα είναι μικρότερο από το 1 τρίτο του 20. Τα 2 πέμπτα του 15 είναι μικρότερο από το 1 τρίτο του 20. Ένας άνθρωπος. Τώρα σκέφτεται να δικαστεί ισόβια. Με τον παλιό κώδικα έβγαινε στα 15 χρόνια, βγαίνει τώρα με τον κώδικα στα 16. 20 δια 3 κάνει σχεδόν 7. 15 δια 2 πέμπτα κάνει σχεδόν 6. Δηλαδή, είπαμε, λέμε. Ναι, αλλά για τον ίδιο. Για την ίδια ποινή σας λέω. Για την ίδια ποινή σας λέω. Αν είναι 20 χρόνια. 15 χρόνια, αν έτρωγε 15 χρόνια και 15 χρόνια. Με τον παλιό και με τον καινούριο, στα 15 χρόνια τα παλιά θα βγαίνουν πιο νωρίς. Θα ήθελα ένα σχόλιο και από τους δύο και πάω στην κυρία Σημακοπούλου σε σχέση με τις διερευνητικές. Την ώρα που εμείς μιλάμε εδώ για διερευνητικές, ο Ερντογάν τεινάζει κανονικά στον αέρα την αποκλιμάκωση. Έχουμε τώρα το άνοιγμα της παραλίας της αμοχώς του και έχουμε και μηχανήματα σήμερα. Πώς το διαβάζετε αυτό, κυρία Σημακοπούλου? Κοιτάξτε, να ειλικρινείς μαζί σας, τι μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, εγώ δεν πίστεψα ποτέ ότι επειδή προχτές το Συμβούλιο Κορυφής του βάλανε, ας πούμε, αυτό το τελεσίδικο ότι ή κάθεσαι και συνεργάζεσαι και αποκλιμακώνεις την ένταση για να έχεις το καρότο που είναι, ξέρω, κάποια βοήθεια από την Ευρώπη, ή άμα δεν το κάνεις αυτό το Δεκέμβριο θα σου βάλουμε κυρώσεις. Νομίζω ότι μας απάντησε ο Ερντογάν. Μας είχε απαντήσει εδώ και καιρό για μένα. Δηλαδή η κλιμακούμενη ένταση, προκλητικότητα και δραστηριότητά του, εμένα δεν με καθησύχασε το ότι έφυγε το Roots Race, αφού δεν είχε φύγει το Γιαβούς. Σε κάθε περίπτωση, οι Ευρωπαίοι, ξέρετε, κινούνται με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Η χώρα μας τι να κάνει, δηλαδή, εμείς αναδεικνύουμε ότι συνεχώς αυτός είναι ο ταραξίας, αυτός προκαλεί. Χτες, ξέρει ο κ. Κουλούγλου, συζητήσαμε και την τουρκική εμπλοκή στον Αγκόρνο Καραμπάχ στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι κάνει, νιάου-νιάου στα κεραμίδια, ο κ. Ερντογάν είναι πίσω από τους Αζέρους. Οπότε τώρα νομίζω το μπαλάκι είναι στους Ευρωπαίους. Και αυτή, αν θέλετε, για μένα ήταν και η επιτυχία της εξωτερικής διπλωματικής πολιτικής της κυβερνήσεως Μητσοτάκη σε σχέση με την Σύνοδο Κορυφής. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να βάλουν άμεσα κυρώσεις. Οπότε κατάφερε να, επιτρέψτε μου τον όρο, εγκλωβίσει κατά τους Ευρωπαίους το ότι τώρα, εφόσον η Τουρκία δεν ανταποκρίνεται, θα πρέπει να δράσουν. Αλλιώς θα χάσουν την αξιοπιστία τους εντελώς, παντού και διαπαντός. Οπότε. Κύριε Κούλογλου, πώς το σχολιάζετε σε αυτό? Το λέω γιατί σήμερα είχαμε πρώτον τις δηλώσεις, είχαμε την ανοιχτή στήριξη Ερντογάν στον εντός εισαγωγικών πρωθυπουργό στα κατεχόμενα και έχουμε και τα μηχανήματα, τα οποία είναι στα βαρόσια πλέον. Δεν είναι σενάριο. Ναι, εντάξει. Προφανώς ανταποκρίνεται και σε προεκλογικές σκοπιμότητες στην Κύπρο. Ναι, την Κυριακή έχουμε προεδρικές εκλογές. Στα κατεχόμενα δηλαδή. Στην Κύπρο, γιατί θέλει να ενισχύσει τους δικούς του υποκριτήριου ο κ. Ερντογάν. Γενικότερα όμως, ξέρετε ότι πριν από 15 μέρες η κυβέρνηση, ή μια εβδομάδα, δεν θυμάμαι εδώ, η κυβέρνηση γύρισε ενθουσιασμένη. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ενθουσιασμένος ότι καταφέραμε πολύ μεγάλη νίκη στη Σύνοδο Κορυφής. Στην πραγματικότητα, στη Σύνοδο Κορυφής πήγαμε πίσω, ενδεχομένως γιατί η Γερμανία ήταν, αλλά πήγαμε πίσω σε σχέση με τον πύχη που είχε η ίδια κυβέρνηση, λέγοντας ότι κυρώσει είναι πάνω στο τραπέζι, ο μηχανισμός των κυρώσεων είναι πάνω στο τραπέζι. Τίποτα από αυτά στην απόφαση δεν ήταν πάνω στο τραπέζι. Υπάρχει μια γενική παραβομή στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αποτέλεσμα της τρομερής διπλωματικής επιτυχίας είναι αυτή η νέα κίνηση του Ερντογάν. Όσο η κυβέρνηση δεν λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, προσπαθεί με επικοινωνία και δεν προσπαθεί να δημιουργήσει μια εθνική στρατηγική, θα την παθαίνει τη μία υποχώρηση και τη μία ήττα μετά την άλλη. Αυτό ζούμε τα τελευταία 1-1,5 χρόνο με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μάλιστα. Κυρία Σημακοπούλου, πώς το σχολιάζετε αυτό, ότι δέχεστε τη μία ήττα μετά την άλλη?
Εντάξει, προφανώς κάτι πρέπει να πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι είναι επικοδομητική εθνική θέση. Δεν νομίζω ότι βοηθάει καθόλου και στις διαπραγματεύσεις τις δύσκολες που κάνουμε με τους Ευρωπαίους, τους οποίους εγώ τους ζω καθημερινά εδώ στο μικρό κόσμο των Βρυξελών και στο Κοινοβούλιο και εκτός. Νομίζω ότι, το είπα από την αρχή, θα πρέπει να είμαστε καλύτερα ενωμένοι σε αυτό απέναντι στους ξένους, αλλά εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε έναν αγώνα και έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι ή να μην ασχολείται. Το θεωρώ, πώς να σας πω, είναι πλέον θέμα ρουτίνας να παλεύουμε μόνοι μας για τα εθνικά θέματα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ νομίζω ότι πρέπει να κρίνεται το αποτέλεσμα με βάση την πραγματικότητα, όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε με βάση τα γεωπολιτικά δεδομένα και τα συμφέροντα. Και νομίζω ότι η απόφαση που πάρθηκε στο Σύνοδο Κορυφής ήταν η καλύτερη δυνατή απόφαση που μπορούσε να πάρθει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό που μας συμφέρει σαν χώρα είναι να πιέσουμε για να βάλουν γρήγορα κυρώσεις στην Τουρκία. Αυτό νομίζω. Κύριε Κούλογλου. Μία ερώτηση ήθελα στην κυρία Μακοβούλη, πραγματικά για να καταλάβω. Γίνονται κάποιες διερευνητικές συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας και επίσης έχουν γίνει και συνομιλίες που μάθαμε στο Βερολίνο, επαφές, ένα σύμφωνο, μια συμφωνία γραπτή, όπως είπε ο κ. Πουτάκης και έγραψε κτλ. Ένας σημαίνος τέλεχος της παράταξής σας και πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, λέει ότι δεν συνομιλούμε με πειρατές, δηλαδή με τους Τούρκους. Εγώ μάλλον οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας και εσείς προσωπικά, ποιον ακολουθείτε, την κυβέρνηση ή τον κύριο Σαμαρά που λέει ότι μιλάμε με πειρατές? Κύριε Κούλογλου, να σας απαντήσω εφόσον μου επιτρέπουν οι δημοσιογράφοι. Βεβαίως, απαντήστε αφού σας έθεσα. Να μην συγχαίω με τα πράγματα. Η συζήτηση την οποία αναφέρεστε στη Γερμανία ήταν σε ένα τεχνικό επίπεδο, μια συζήτηση. Η εθνική γραμμή είναι η εθνική γραμμή και όλοι όσοι είμαστε Νέα Δημοκρατία συντασσόμαστε πίσω από αυτή. Αν θέλετε την άποψή μου για το αν ο χαρακτηρισμός πειρατής για τον Ερντογάν είναι σωστός χαρακτηρισμός, θεωρώ ότι είναι και πειρατής με αυτά που έκανε στη Μεσόγειο, θεωρώ ότι είναι και ταραξίας. Συμφωνώ με την εθνική γραμμή και οι διερευνητικές, εξ όσων γνωρίζω, τουλάχιστον αυτό που διάβασα σήμερα, είναι ότι ο κύριος Δένδιας είδε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον συνομολογό του, και στο περιθώριο τη συνάντησή του συζητήσανε και συζητήσανε ότι θα ξεκινήσουν. Άρα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Και νομίζω ότι με αυτά τα οποία έχει κάνει η Τουρκία αυτές τις μέρες, λοιπόν, μπορεί και να απομακρύνεται αυτό σαν ενδεχόμενο. Δεν το ξέρω. Λέω. Λοιπόν. Οπότε ελπίζω να σας λοιπόν, διαφώτισα. Κύριε Κούλογλου και κυρία Σιμακοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την συζήτηση και για την αντιπράξη. Να είστε καλά και οι δύο. Γεια σας.